Είμαστε στο επίπεδο 3 για την εστίαση και την αναψυχή. Σημαίνει ότι 12 η ώρα θα κλείνουν τα καταστήματα της εστίασης και της αναψυχής. Στο τραπέζι μπορούν να κάθονται μόνο 4 άτομα αντί για 6 που ήταν και πρέπει να έχουμε μια κάλυψη 50% του ωφέλιμου χώρου. Περιοριστικά μέτρα σημαίνει μείωση του τζίρου, μείωση της εργασίας, μείωση του προσωπικού. Εδώ χρειάζεται αντισταθμικά μέτρα και από την πολιτεία και από το Υπουργείο για να δούμε πώς θα πάμε στις επόμενες μέρες. Θα έχει λιγότερα τραπέζια έξω τώρα? Εννοείται ότι πρέπει να έχει λιγότερα τραπέζια, λιγότερα καθίσματα και δεν μπορούν να καθίσει παρέα 6 άτομα. Πρέπει να είναι 4 άτομα και μια απόσταση μεγαλύτερη από τραπέζι σε τραπέζι των 80 πόντων. Πλαφόν στα άτομα υπάρχει μόνο όταν γίνονται κάποιες δεξιώσεις, είναι μέχρι τα 25 άτομα για δεξίωση από 100 που ήμασταν. Έχει να κάνει με τα τετραγωνικά? Έχει να κάνει και με τα τετραγωνικά. Είπαμε στο επίπεδο 3 είναι κάλυψη 50% του ωφέλιμου χώρου. Αν υπάρχει 100 τετραγωνικά ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εσωτερικού χώρου, θα πρέπει να καλύψει μόνο το 50%. Τα σημαντικότερα από τα αντισταθμιστικά που ζητάτε από την κυβέρνηση? Είναι αναστολή των υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να μείνουν χωρίς μεροκάματο. Πρέπει να μπουν στην αναστολή των υπαλλήλων με το 534 ευρώ όπως είχαν πάρει και οι υπαλλήλοι. Αλλά και η μείωση του ενοικίου κατά 40% τουλάχιστον για τα καταστήματα αυτά που έχουν κλείσει διότι έχουν και το lockdown εθελοντικά που έχουν κάνει, αλλά και κάποια που έχουν κρούσματα, καταστήματα και έχουν κλείσει και αυτοί πρέπει να μπουν στην μείωση του ενοικίου. Μέχρι σήμερα, ο Οκτώβριος μήνας, είναι κατόπιν συνοήσεις με τον επαγγελματία. Οι επαγγελματίες διοκτήτες δεν συμφωνούν στη μείωση του ενοικίου. Υπάρχει μία διαμάχη σε αυτό το θέμα. Εδώ χρειάζεται η κυβέρνηση να πάρει μέτρα και να πει ότι θα πάμε στη μείωση του ενοικίου οριζόντια 40%. Η μείωση του τζίρου τώρα και ήταν και καλές ημέρες, έρχεται και η παρέλαση, ο Άγιος Δημήτρης 26 του μήνες, θα υπήρχε ένας καλός τζίρος και ο σύμμαχος ήταν και ο καιρός. Αυτή τη στιγμή από τη Δευτέρα υπάρχει μία μείωση τουλάχιστον 50%.